Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο Slime Rancher. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ξεκλειδώσει αυτή εδώ την πύλη για να μας πάει στο Glass Desert. Είναι μια καινούργια περιοχή την οποία είχα πει θα ανακαλύψουμε σε αυτό το επεισόδιο. Βέβαια, σκέφτηκα κάτι. Θα δούμε λίγο την αρχή του, γιατί κυρίως θέλω πριν προχωράω σε καινούργιες περιοχές να τελειώνω με τα Gordo των προηγούμενων περιοχών και να έχουμε όλο μας το κέφι για να πάμε να εξερευνήσουμε συγκεκριμένη νέα περιοχή. Και λογικά αυτή εδώ η περιοχή, μισό λεπτό πάνω, όταν υπάρχει ένα καινούργιο slime έτσι ξαφνικά, έχει κότες βλέπω εδώ πέρα. Και ένα περίεργο πράγμα. Να σμαζέψω λίγο τις κότες, γιατί θα χρειαστούν σίγουρα στα Gordo. Ου, και εκεί πάνω υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω πώς θα πάω εκεί. Αχα. Δεν είναι για... Όχι, αυτό είναι slime που δεν έχουμε δει, με λουλούδι πάνω στο κεφάλι του. Εκεί πάνω υπάρχει ένα Gordo. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα. Θέλω να δω και εδώ πίσω τι έχει πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε οποιαδήποτε περιπέτεια. Βλέπω κάτι περίεργα λουλούδια. Εκεί πίσω έχει και άλλα πράγματα. Αχα! Πάλι αυτό με το λουλούδι. Και θέλω να δω και από εδώ αν υπάρχει κάτι να εξερευνήσουμε. Εδώ πέρα, ας πούμε, έχει πάλι κότες. Δεν μας χαλάνε οι κότες. Α, εκεί έχει ένα νεμοστρόβιλο και βλέπω ένα καινούργιο slime. Αν πάω πάνω στο νεμοστρόβιλο θα γίνει κάτι. Μάλλον όχι. Πού είναι το καινούργιο slime? Εδώ. Πετάω το καρότο. Dervish slime. Dervish slime. Για να δούμε τι είναι το slime αυτό. Γιατί δεν το είχα δει ούτε στην παλιά μας τη σειρά. Το αγαπημένο του πράγμα είναι το prickly pear. Το Dervish Slime λέει είναι έτσι στρεφογυριστό, γεμάτο ενέργεια σε slime μορφή. Βρίσκονται στο Glass Desert και είναι στην έρημο και κάνουν πολύ μεγάλους ανεμοστρόβιλους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βιαστικό slime, λέει, βιάζονται. Τα ρίσκα που έχουμε εμείς σαν ranchers είναι ολοκληρωτικό χάος. Αυτά ανεβαίνουν πάνω στον ανεμοστρόβιλο, λέει, σε υψηλές ταχύτητες και μαζεύουν αντικείμενα από όπου περνάνε. Κάνουν τεράστιους κυκλώνες και πετάνε ό,τι βρίσκουν, ό,τι ακουμπάει ο κυκλώνας. Όταν οι κυκλώνες, λέει, πηγαίνουν στο ράντσο σου, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις, λέει, παρά μόνο θα γίνει χάος που θα ακολουθήσει. Επίσης, τα πλόρτ τους, λέει, είναι φανταστική πηγή καθαρής ενέργειας που βοηθάει τουρμπίνες, generators και δίνει ένα extra boost. Okay. Περίεργα slime αυτά, δεν ξέρω αν θέλουμε να τα βάλουμε στην φάρμα μας προς το παρόν. Βλέπω εδώ κι άλλο ανεμοστρόβιλο, ίσως μπορώ να πάρω και δεύτερο slime τέτοιο. Από πού εμφανίστηκε το ανεμοστρόβιλος. Ου, τσακίστηκα εγώ. Ξαναγυρνάω πίσω. Λοιπόν, καινούργιο slime που λέτε. Εδώ πέρα. Και εδώ κάτι υπάρχει. Oh. Κιούμπερις, φύγετε. Gilded Ginger. Αχα, τι κάνει αυτό? Είναι το αγαπημένο των Gold Slimes. What? Δεν έχω βρει Gold Slime, η αλήθεια είναι. Okay, το κρατάμε προς το παρόν. Λοιπόν, και το Dervish Slime θα το αφήσω εδώ για αρχή. Βρήκαμε μια πρώτη επαφή. Θα έρθω να πάρω πάρα πολλά μαζί και να δω πώς θα κάνω τη φάρμα. Επίσης, θέλω συμβουλές για το πού να τα βάλουμε. Όχι συμβουλές, αλλά ιδέες. Σε ποιο μέρος της φάρμας θέλετε να το βάλουμε. Προς το παρόν θα φύγουμε εδώ με τα πράγματα που έχω μαζέψει. Θα γίνει εκτενέστερο επεισόδιο, πιο μεγάλο, που θα εξερευνούμε όλη την περιοχή. Θα βρούμε το χάρτη και θα ταΐσουμε Gordos κτλ. Και προς το παρόν πάμε στην παλιά περιοχή να βρούμε τα δύο Gordo που υπάρχουν στα αρχαία ερείπια, όπως μου είπατε και εσείς στα σχόλια, και πάω κατευθείαν προς τα πάνω. Λοιπόν, αν οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί, εδώ κάτω έχει ένα μυστικό πέρασμα. Χα! Το πετύχαμε. Λοιπόν, το κιούμπερι αυτό μπορεί να το φάει. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, okay, βρήκαμε το Quantum Gordo. Θα φάει τα κιουμπερίς μας. Heartbeat μπορεί να φάει? Όχι. Ωραία, δεν μπορεί να φάει κάτι άλλο από αυτά που έχω. Όμως, το σημειώσαμε στο χάρτη. Είναι εδώ πέρα. Για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να βρει το δικό του save, βρίσκεται εκεί πέρα, κατεπαύστε το βίντεο και τσεκάρετε το. Υπάρχει και ένα Boom Gordo εδώ πέρα. Πρέπει να το βρούμε. Φήμες λένε ότι βρίσκεται στην ίδια περιοχή, οπότε πρέπει να το ψάξουμε αρκετά καλά. Επίσης μπορώ πλέον να ξεκλειδώσω και τα treasure pod, οπότε... Ωρε φίλε! Ωρε φίλε! Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι?
Νομίζω πως θα πεθάνω. Απίστευτο. Οχ, οχ, οχ. Λοιπόν, ξέμεινα από στάμινα από τον ενθουσιασμό μου. Όμως, θα επιστρέψω τώρα γεμάτος φαγητά, γιατί τίποτα δεν είναι καταστροφή σε αυτό το παιχνίδι. Θα γυρίσω γεμάτος φαγητά. Έχω και ένα mail από την Casey και είμαι σίγουρος ότι είναι βλακεία. Κι όντως ήταν βλακεία. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Έχουμε τώρα ένα σωρό πράγματα να κάνουμε στη βάση. Θα βγάλουμε λεφτά καταρχήν. Αυτά εδώ έχουν πεινάσει, έχουν βγει έξω. Για μισό λεπτάκι να πάμε να φέρουμε κανένα κιούμπερι να τα ταΐσουμε. Εδώ έχει πάρα πολλά κιούμπερι, παιδιά. Επειδή είχαμε καιρό να γυρίσουμε στη βάση, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα και μια και λιποθυμήσαμε, περάσαν κάποιες ώρες, οπότε κερδίσαμε χρόνο. Λοιπόν, θα κάνω κάποιες πρώτες δουλειές και επιστρέφω δρυμύτερος. Φιούφ, έπεσε πάρα πολύ δουλειά. Έβγαλα περίπου 20.000 και μπορούμε να αγοράσουμε το Treasure Cracker, να ανοίγουμε θησαυρούς. Έχω πάνω μου άπειρα, όπως βλέπετε, από τα φρούτα και κότες, τα οποία θα ταΐσουμε στα Gordo τώρα, μόλις κάνω κάποιες κινήσεις. Θέλω καταρχήν να πάμε εδώ στο Slimepedia, στο Slime Science και στα Extractors, να δείτε ότι τα Pumps είναι για το Dry Reef, τα Drills είναι για το Indigo Quarry, τα APRs είναι και το Moss Blanket και όλα τα Extractors είναι καλά και το Glass Desert. Α, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκλειδώσει μόνο... Μισό λεπτάκι να το δω. Advanced Drill. Drill, τα οποία είναι για το quarry, νομίζω. Μπορούμε να κάνουμε και pump και apiary, τα οποία είναι φθηνά. Οπότε θα τα ξεκλειδώσουμε. Δεν ξέρω να δω teleporter, αν θα κάνουμε και τα teleporter, εφόσον έχουμε λεφτά αυτή τη στιγμή. Και άλλο teleporter εδώ. Ping wrap, drone, θα τα πάρουμε όλα σιγά σιγά. Ό,τι χρειαζόμαστε για να γίνει όσο καλύτερα γίνεται η όλη φάση. Και hydro turret θα θέλαμε, για όταν δραπετεύουν τα TARS, να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Να τους πυροβολάνε μόνο τους, θα το δείτε στην πορεία όλα αυτά. Για πάμε τώρα να δούμε πόσο κοστίζει το καθετή. Εγώ γενικά εκτός κάμερας τώρα έβαζα και εδώ πράγματα, plorts που χρειάζεται, για να είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε. Έχουμε 5 advanced drill, novice pump και novice apiary, τα οποία θέλουν όλα pink plort. Κάτι μου λέει πως πρέπει να φτιάξουμε και άλλα pink plorts, παιδιά. Δεν έφταναν εκείνα που είχαμε, πρέπει να φτιάξουμε ένα κλουβί που θα έχει μόνο pink plorts. Και τα drone βλέπω θέλουν πάρα πολλά άγνωστα αντικείμενα, και αυτό θέλει άγνωστα αντικείμενα. Corp Technology βλέπω και αυτά θέλουν περίεργα αντικείμενα, οπότε στην αρχή θα χρειαστεί να τα κάνουμε σίγουρα με τα πόδια μας. Ωραία, πάμε στο Indigo Quarry. Θα αφήσουμε εκεί κάποια πραγματάκια. New Blueprint, ok, Depot είναι αυτό. Εδώ είναι το Quarry, παιδιά. Εδώ μετράει σαν Indigo Quarry γενικά. Ναι. Οπότε μπορώ να αφήσω... Drills. Νομίζω πως ναι. Θα είμαστε έτοιμοι. Έλα, πάρ' τα όλα. Όσα γίνεται. Θέλω να αφήσω κι άλλα. Εδώ πέρα. Και εδώ πέρα. Και μην ξεχνάτε, μπορούμε πλέον... Τελειώσαν, δεν έχω άλλα. Καταρχήν την κότα την πάρουμε. Να ανοίξουμε τα pods. Δεν έχω χώρο βέβαια για ό,τι μας δώσει. Blueprint λέει, Minty Grass Patch. Α, Fabricator για να χτίσουμε αυτό το gadget λέει, ok. Fabricator χρειάζεται. Σημειώθηκε και στο χάρτη που τα έχω αφήσει αυτά. Και γυρνάω πίσω. Λοιπόν, και καθώς έρχομαι εδώ, να πω ότι πολλοί μου φωνάζετε ότι έχω ξεχάσει ένα Phosphor Gordon να το ταΐσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμόμουν αν το έχω ταΐσει ή όχι, πάντως η σπηλιά του είναι εδώ. Τελικά όντως είχατε δίκιο, οπότε μπορεί να πάρει 25 κιούμπερις του. Ου, treasure pod. Για να δούμε τι έχει αυτό. Violent Slime Lamp. Καλό, πολύ καλό. Και ταΐζουμε κιούμπερι. Το αγαπημένο το φαγητό είναι. Ένα Gordon που χρωστούσα τόσο καιρό είναι έτοιμο να σκάσει. Όχι, κλειδί. Καλό. Έδωσε κάτι άλλο πέρα από λεφτά. Όχι. Παίρνω το κλειδί καταρχήν. Μας είχαν τελειώσει τα κλειδιά. Εδώ έχει κότα. Την παίρνω την κότα, δεν πειράζει. Τι, υπόλοιπα τα αφήνω. Ωραία, μείον ένα Gordo έφυγε. Για να σας δείξω πού ακριβώς είναι. Στο χάρτη είμαι εδώ πέρα. Έρχεστε εδώ. Βλέπετε που είναι ο χάρτης. Και εδώ από κάτω υπάρχει ένα πέρασμα που είναι η σπηλιά εκεί μέσα που ήμασταν. Από εκεί πρέπει να έρχεστε, παιδιά. Εδώ κάτω είναι στην ουσία και τώρα πρέπει να τρέξω εγώ λευθεία στο Hunter Gordo. Θέλω σιγά σιγά να ξεκλειδώσω τα drones, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί θέλει άγνωστα αντικείμενα για να φτιαχτούν, για να μην χρειάζεται να πηγαίνω στη βάση και να τρώω καμιά ώρα που φάγα τώρα και να κάνω αγροτικές δουλειές, ώστε να μπορούμε να εξερευνούμε περισσότερο.
και μετά από αρκετό ταξίδι έφτασα και στο Hunter Gordo, παιδιά. Έλα, ανέβα πάνω. Πού είναι η δυσκολία? Από ό,τι φαίνεται θα περιμένω λίγο ακόμα, γιατί δεν μπορούσα να ανέβω εύκολα. Λοιπόν, και ανέβηκα. Ήρθε η ώρα να φέρει τις κότες του. Δεν ξέρω πώς χρειάζεται. Έχω ταΐσει πολλές φορές το συγκεκριμένο. Τρώει, τρώει, τρώει. Είναι έτοιμο να σκάσει. Το βλέπω. Έτοιμο. Πέτα, τι πετάς εδώ. Ου, Hunter. Τα ήθελα τα Hunter. Δεν το έχω ξεκλειδώσει ακόμα. Ωραία, ξεκλειδώθηκαν. Ενώ είχα Hunter Slime σαν ένωση, δεν θα πιάσει ποτέ μόνο του. Για να βλέπουμε. Το αγαπημένο του είναι ο Ρούστρο. Τέλεια. Επιτέλους βρήκαμε τα πρώτα μας Hunter Slimes. Ας τα κρατήσω κιόλας. Ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Η αποστολή μου εδώ τελείωσε και έχω δύο Gordon να ταΐσω εδώ σε αυτή την περιοχή. Θέλουμε σίγουρα Face Lemon που έχουμε. Και μας λείπουν κότες που μόλις πέταξα στο πουθενά, ε. Οκ, πρέπει να μαζέψω άλλες κότες πλέον. Το θέμα είναι άντε να βρεις τώρα το Boom Gordo. Στη διαδρομή εγώ έχω βρει κι άλλες κότες. Τώρα δεν θα μπορώ να βρω τον Gordo, να δείτε. Θα βρούμε πρόβλημα. Μήπως είναι εδώ κάτω. Να το, βλέπω πάλι την πλάτη του. Μισό λεπτό γιατί πάλι δεν έχω στάμινα. Πάλι θα έπεφτα κάτω και θα πέθαινα. Οπότε θέλει λίγο προσοχή πάλι. Τέλεια. Τώρα είμαι έτοιμος να προσγειωθώ στην πλάτη του. Πώς πάμε μπροστά του όμως? Πώς πάμε στο στόμα του? Πρέπει να δω πού είναι οι δρόμοι. Οκ, θέλει λίγο ψάξιμο το πράγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω κάνει καλό υπολογισμό, αλλά ίσως τώρα καταφέρω να το δω από μπροστά. Όχι, για την ακρίβεια έχω χαθεί πιο πολύ από ό,τι πριν. Έστω, βρήκα ένα treasure pot, μερικά λαμπάκια εδώ που δεν μας ενδιαφέρουν πια. Sunburst 3. Οκ. Λοιπόν, αυτό βρίσκεται κάπου εδώ πέρα. Αλλά εγώ δεν μπορώ με τίποτα να πάω να το βρω. Εδώ πέρα ίσως έχει και πόρτες οι οποίες με δυσκολεύουν, ε. Καταραμένο. Για να δούμε τώρα. Είναι ακόμα κλειστή η πόρτα αυτή. Λοιπόν, το βρήκα από εδώ. Λοιπόν, να μην το χάσουμε τα μάτια μας. Πάμε... όχι, τάρς. Μπορούμε να πάμε από εδώ κάτω. Από εδώ μπροστά. Είναι τα Tars και αυτή η ιστορία. Από εδώ κάτω. Οκ. Εκεί πέρα. Άρε φίλε, επιτέλους. Μου έχει φάει την ψυχή αυτό το boom. Έλα πάρτα. Επιτέλους. Τι θα γίνει με την πάρτι του? Να δω πως θα φύγουμε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τα καταφέραμε. Έτοιμος είναι. Α, φάγαμε και damage. Έχει κλειδί. Ωραία. Θέλω και το πραγματάκι αυτό. Δεν δίνει κάτι ιδιαίτερο. Το κλειδί μας ενδιέφερε. Εδώ πέρα. Όχι, εντάξει. Και τέλος... μας μένει το τελευταίο καταραμένο Gordo εκεί πέρα. Βέβαια αυτό ίσως να είναι και λίγο πιο εύκολο. Έχουμε τα Face Lemon. Πάμε πάλι στην επιφάνεια. Με ταλαιπώρησε πολύ το Gordo το Boom. Μου σπάσα τα νεύρα. Και μπρος όλο ταχώς για το τελευταίο μας βήμα, παιδιά. Που είναι όλο ευθεία σε αυτά εδώ τα συγκεκριμένα βουναλάκια. Μισό λεπτό γιατί δεν έχω στάμινα. Έτοιμος. Εδώ από κάτω είναι, το θυμάμαι. Για πάμε λίγο. Ναι, εδώ είναι. Hello. Πάμε, έτοιμος. Φάει όσο θέλεις. Τα έχω φέρει μόνο για σένα, φίλε μου. Βρήκαμε και Hunter Slime, βρήκαμε τα πάντα. Oh. Έκρηξη. Και άλλο κλειδί. Τρία κλειδιά. Για μένα. Και έχουμε και εδώ και Face Lemon τώρα και όλα αυτά. Ωραία. Τα καταφέραμε, παιδιά. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή. Κάναμε όλα τα Gordo. Ένα ήταν εδώ. Ένα ήταν εδώ. Κάναμε και το Hunter Gordo εδώ πάνω. Και το Phosphor που ήταν εδώ πέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βάλαμε και κάποια...
πράγματα εδώ πέρα για να βγάλουμε καινούργια γκατζετάκια. Και παιδιά, νομίζω πως είμαστε έτοιμοι για αυτό το επεισόδιο. Ήταν έτσι ένα γεμάτο επεισόδιο, κάνοντας όλους τους γκορντοφίλους μας. Ού, αυτά είναι από τον αέρα, παιδιά. Πέφτουν από τον αέρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πιστεύω. Και αυτά δεν δραπετεύσανε, βρίσκονται εδώ πέρα γιατί τους έχω δώσει πάρα πολλά φαγητά. Ναι, τώρα και το επόμενο επεισόδιο δεν ξέρω αν θα ασχοληθούμε με το να εξερευνήσουμε όντως την καινούργια περιοχή. Τι λέτε, να το κάνουμε γι' αυτό? Νομίζω στο επόμενο επεισόδιο έρχεται η σειρά του. Αυτά όμως για τώρα. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Αφήστε ένα like. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.